Είμαι πολύ, πολύ περήφανος, πολύ χαρούμενος. Αισθάνομαι ξανά υπερήφανος. Γιατί αυτή είναι η Ελλάδα. Αυτή είναι η Ελλάδα, η Ελλάδα του φωτός, η Ελλάδα του πολιτισμού. Για αυτή την Ελλάδα είμαστε όλοι υπερήφανοι. Αυτή την Ελλάδα όλοι θέλουμε. Σε αυτή την Ελλάδα θέλουμε να ζούμε. Και αυτές οι στιγμές είναι αυτές που μας θυμίζουν ποιοι πραγματικά είμαστε. Είμαστε ο λαός που έχει δώσει τα φώτα του πολιτισμού σε όλη την ανθρωπότητα. Θα ήταν όνειρο ζωής να έχω πάει σε Ολυμπιακούς Αγώνες, όμως, ξέρετε, πολλές φορές στη ζωή δεν τα κάνουμε ακριβώς τα πράγματα, δεν τα κατευθύνουμε εμείς, έρχονται και από μόνα τους με έναν τρόπο, γιατί εγώ παρόλο που ήμουν αθλητής και στο Αλματικοντό και στην Όργανη, τελικά το τραγούδι και η μουσική με κέρδισε. Και είμαι πολύ χαρούμενος που διάλεξα αυτό το δρόμο. Το δρόμο του αθλητισμού τον έχω ακολουθήσει και δεν τον αφήνω ποτέ. Και τα παιδιά μου πιστεύω ότι θα γίνουν αθλητές. Το δρόμο του πρωταθλητισμού έχω αφήσει. Και όπως είπα και πριν, είμαι πρωταθλητής πια σε έναν άλλο χώρο. Και όπου, εντάξει, έχει γεμίσει τη ζωή μου με μουσική, με χαρά, με επικοινωνία με τους ανθρώπους. Αισθάνομαι πολύ τυχερός. Θα μαζευτούμε όλοι μαζί στο Καλλιμάρμαρο να δείξουμε σε όλο τον κόσμο ότι είμαστε εδώ παρόλες τις αντικσότητες, παρόλες τις δύσκολες στιγμές που περνάει η Ελλάδα. Οι Έλληνες δεν το βάζουν κάτω και είμαστε εδώ και συνεχίζουμε. Μιας και ήρθε και το τέταρτο μέλος της οικογένειας, η Ελένη Μενεγάκη μας είπε στον αέρα ότι το αποδόνωμα του παιδιού θα είναι Αχιλλέας. Ξέρει κάτι παραπάνω από ότι εσύ που δεν μας είπες τίποτα προχθές? Μήπως εννοούσε ότι θα ήταν Αχιλλέας αν το βάφτιζε εκείνη? Δεν ξέρω. Όχι, μάλλον ξέρει κάτι που δεν ξέρω εγώ η Ελένη. Δεν ξέρω τι πληροφορίες έχει. Αλλά δεν έχουμε καταλήξει το όνομα ακόμη. Είναι η αλήθεια. Ευχαριστούμε πάρα. Σε αυτό έπεσε μέσα η Ελένη. Ναι, θα αρχίζει από Α, θέλω να αρχίζει από Α και τα άλλα παιδιά μου, τα ονόματα τους αρχίζουν από Α. Μην με ρωτήσω αν σημαίνει κάτι αυτό, δεν σημαίνει κάτι στην πραγματικότητα, αλλά με έναν τρόπο εξελίχθηκε έτσι και μας άρεσε πάρα πολύ και θα το συνεχίσουμε. Πώς είναι οι πρώτες μέρες με το παιδί στο σπίτι? Είναι φανταστικές τα παιδιά, πραγματικά περιμένουν με ανυπομονησία το αδελφάκι τους. Ήταν πολύ ήρεμη η πρώτη μας βραδιά χθες. Αισθάνομαι πάρα πολύ μεγάλη ευτυχία. Όταν βρέθηκες αντικριστά στην Κάτια και στο νεογέννητο παιδί, τι ήταν το πρώτο πράγμα που έκανες, τι τους είπες? Ήμουν σε μια έκσταση εκείνη τη στιγμή. Ήταν τέλεια. Λοιπόν, όλοι μαζί αύριο στο Καλλιμάρμαρο να φωνάξουμε δυνατά, παιδιά. Να είστε καλά και να ψυχώσουμε και τους αθλητές μας στην Ολυμπιάδα.